με πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποικίλες δράσεις στο επίκεντρο της ανάδειξης του κερασιού, πραγματοποιήθηκε από την περασμένη Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου το 22ο Φεστιβάλ Κερασιού στο Σασώματο Ροδόπης. Αξιοσημείωτο της φετινής διοργάνωσης είναι μάλιστα η απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής να απευθύνει δημόσιο προσκλητήριο σε όλους, θεσμικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες, να μην ακολουθηθεί το πρωτόκολλο την πρώτη ημέρα εορτής του κερασιού, καθώς και κατά την έναρξη χαιρετισμό απίφθινε μόνο ο Δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρι Μαμ, αποφεύγοντας έτσι τις ανούσιες τοποθετήσεις πολιτικών, οι οποίες περισσότερο κουράζουν τους επισκέπτες. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στο 22ο Φεστιβάλ Κερασιού, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ιάσμου σε συνεργασία με τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ασωμάτων, είπε ο Δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρι Μαμ, προσθέτοντας ότι το Φεστιβάλ Κερασιού αποτελεί μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους παραγωγούς μας και να προβάλλουμε το κεράσι που ως γνωστόν ευδοκιμεί στην περιοχή του Γιακά, η οποία είναι μια από τις πιο όμορφες και γραφικές περιοχές της Ροδόπης. Επιπλέον στόχος μας, όπως τόνισε, είναι να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές και τους πολιτιστικούς θησαυρούς του Γιακά, έτσι ώστε να τον καταστήσουμε ως έναν ελκυστικό αγροτουριστικό προορισμό. Το τριήμερο Φεστιβάλ Κερασιού είναι αφιερωμένο σε αυτό το φρούτο που τόσο αγαπάμε, στο κεράσι. Είμαστε αποφασισμένοι ως νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιάσμου να δώσουμε νέα πνοή στον αγροτικό τομέα, να χαράξουμε μια νέα πορεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες, ικανή να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Προτεραιότητά μας η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων με στόχο να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προωθώντας συνδυαστικά τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Το τριήμερο λοιπόν Φεστιβάλ Κερασιού είναι αφιερωμένο σε αυτό το φρούτο που τόσο αγαπάμε, στο κεράσι. Είμαστε αποφασισμένοι ως νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιάσμου να δώσουμε νέα πνοή στον αγροτικό τομέα, να χαράξουμε μια νέα πορεία, τέτοια που θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες, ικανή να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων με στόχο να παραμείνουν ζωντανές εστίες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προωθώντας συνδυαστικά τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για την οργάνωση του Φεστιβάλ Κερασιού και τους χορηγούς που συνέβαλαν καθοριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και εύχομαι σε όλους σας να απολαύσετε το Φεστιβάλ.